Αυτή τη στιγμή η δύναμη της πυροσβεστικής οργανικά είναι 120 άτομα. Στο νομό Λακωνίας υπάρχουν 108 άτομα. Έχουμε δηλαδή 12 κενά. Σκεφτείτε όμως ότι πριν από 5 χρόνια η οργανική δύναμη ήταν 155 άτομα. Είναι ένας έμεσος τρόπος να μειώνονται τα φαινομενικά κενά, μειώνοντας την οργανική δύναμη. Αυτό έγινε και φέτος, εν καιρό κρίσης και με την πλήρη ανάπτυξη που γνωρίζει ο νομός μας και από τους αυτοκινητόδρομους και με την ανάπτυξη του λιμανιού του Κηφίου με τα πανεπιστήμια, αντί να αυξηθεί η δύναμή μας, αυτή μειώνεται συνεχώς. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, με βουλευτές, έχει πάει το θέμα στο Υπουργείο? Βεβαίως, είναι ενήμεροι και οι τρεις βουλευτές και της κυβέρνησης, οι δήμαρχοι είναι ενήμεροι και η αντιπεριφέρειά μας και ο κύριος Περιφερειάρχης βέβαια είναι ενήμερος. Άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα βέβαια αντιμετωπίζουμε και με τα οχήματα, το μηχανολογικό εξοπλισμό μας. Αυτή τη στιγμή στο νομό Λακωνίας υπάρχουν 56 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, εκ των οποίων τα 23 είναι εκτός λειτουργίας για βλάβες είτε ελαστικά. Και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να προκύψει και η συντήρηση και η επισκευή τους. Ούτε για λάστιχα υπάρχουν και από αυτά τα οχήματα που κινούνται, πολλές φορές γίνεται έρανος μεταξύ των συναδέλφων σε πολλές υπηρεσίες για μικροβλάβες και μικροζημίες για να επισκευαστούν, να φανταστείτε. Μάλιστα. Γι' αυτό το θέμα, αλλά και για το προηγούμενο, ποιες απαντήσεις έχετε πάρει από τις αρμόδιες αρχές? Μου είπατε ότι έχετε μιλήσει. Τι σας λένε? Ναι, ναι, θα βοηθήσουμε. Ναι, αλλά φαίνεται πρακτικά αδύνατο, αν σκεφτείτε ότι η πρόσληψη έχει να γίνει αρκετά χρόνια στην πυροσβεστική. Οι τελευταίοι συνάδελφοι μέσω Πανελληνίων μπήκαν φέτος και θα εξέλθουν τη σχολή σε 2 χρόνια και είναι μόλις 93 άτομα. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει σε εξέλιξη και η επάνδρωση των 14 αεροδρομίων που εξαγοράστηκαν από την εταιρεία Fraport, τα οποία πρέπει να επανδρωθούν με 35 άτομα το καθένα. Τα κλιμάκια εθνικών οδών, τα οποία στην περιοχή μας εν γέννη είναι 2 αυτή τη στιγμή που ανοίγουν, ένα στη Βελιγοστή στα Διόδια και ένα στην Εστάνη. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να απασχοληθούν 800 άτομα, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη. Εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε αρκετές αιτήσεις από το νομό μας, παιδιά που δεν είναι Λάκωνες και υπηρετούν στο νομό μας, τα οποία θέλουν να φύγουν. Και εκτός αυτού, τα κενά που θα προκύψουν στις υπόλοιπες υπηρεσίες που θα επανδρώσουν είτε τα αεροδρόμια είτε τα κλιμάκια εθνικών οδών, θα πρέπει να καλυφθούν από κάπου. Και υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα μετακινηθούν και συνάδελφοι από τη Λακωνία, οπότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι εύκολο, μάλλον, θεωρείτε ότι θα γίνει? Εύκολο δεν είναι. Βέβαια, οι αποφάσεις παίρνονται σε ανώτερα κλιμάκια και κυβερνητικά κλιμάκια. Και με μία απλή τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων γίνεται. Μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και μιλάμε και για ένα νομό ο οποίος είναι από τους λίγους νομούς πυρόπληκτους. Και... Βεβαίως είμαστε χαρακτηρισμένοι με προεδρικό διάταγμα. Δεν είναι ότι απλά το λέμε επειδή είχαμε τις μεγάλες φωτιές και του 7 και την τελευταία καταστροφική φωτιά στη Νεάπολη. Είμαστε χαρακτηρισμένος νομός ως πυρόπληκτος. Θα έπρεπε να έχουμε ιδιαίτερη πυροπροστασία, θα έπρεπε να έχουμε τα πεντζετέλ τα οποία εδώ και καιρό δεν υπάρχουν πλέον στο αεροδρόμιο στο Λευκόχωμα. Μας ακούτε, κύριε Κουλέ? Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξαν περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, περιπτώσεις πυρκαγιάς τα τελευταία χρόνια στο νομό Λακωνίας, όπου αισθανθήκατε ότι όντως η πυροσβεστική υπηρεσία του νομού δοκιμάζεται και ότι αν είχε περισσότερο προσωπικό θα μπορούσε να αντεπεξέλθει και καλύτερα. Βεβαίως. Αυτό... Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, για να σας ακούω. Βεβαίως. Αυτό το νιώθουμε κάθε φορά με το που αλλάζει ο χρόνος, γιατί υπάρχει μια κατηγορία πυροσβεστών, οι πενταετής συνάδελφοί μας, οι οποίοι είχαν υπογράψει το 2012 τη σύμβασή τους, η οποία λήγει στις 9 του Φλεβάρι. Ο νόμος προέβλεπε ότι όσοι έχουν κάποια κριτήρια θα μονιμοποιηθούν και οι υπόλοιποι θα ανανεώσουν την πενταετία. Ο μήνας σήμερα έχει 17 Γενάρη και 9 Φλεβάρι δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνει. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Υπάρχει έντονη παραφιλολογία ότι δεν θα ανανεώσουν, δεν θα μονιμοποιηθούν. Πιστεύω ότι αν μονιμοποιηθούν τουλάχιστον κατά την εφαρμογή των νόμων πάντα, οι πενταετής θα καλύψουμε εν μέρη κάποια κενά. Σκεφτείτε ότι παλιά παίρναμε κάθε καλοκαίρι 5.500 εποχικούς όλο το σώμα, από τους οποίους 120 ήταν στη Λακωνία. Τώρα έχουμε 79 πενταετής. Δηλαδή έχουμε και ένα μεγάλο κενό από το έξτρα προσωπικό που μας βοηθούσε το καλοκαίρι περισσότερο. Που στις μεγάλες φωτιές χρειάζεται το προσωπικό. Μάλιστα. Υπάρχει στο πλάνο σας μία ενδεχόμενη κινητοποίηση, δυναμική κινητοποίηση για να ακουστεί η φωνή σας? Βεβαίως, είναι την Παρασκευή στις 12 η ώρα στην Αθήνα, στην πλατεία του Ευαγγελισμού. Θα υπάρχει ένστολη κινητοποίηση όλης της πυροσβεστικής, γιατί τα προβλήματα εκτός από τη Λακωνία, η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως Λάκωνες, είναι και σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλους νομούς. Ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα, βέβαια, που έχει μεγάλο πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Κύριε Κούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό και ελπίζω να λυθούν τα προβλήματα. Αν και στην Ελλάδα της κρίσης δυστυχώς θα χρειαστεί να πολλή δουλειά για να γυρίσει ο τροχός, όπως λέμε, έτσι. Βεβαίως, δεν συζητάμε. Εντάξει, κατανοούμε την κρίση, κατανοούμε κάποια προβλήματα, αλλά σκεφτείτε ότι ο ατομικός εξοπλισμός των συναδέλφων έχει να ανανεωθεί από το 2008. Μάλιστα. Κοντεύουμε δεκαετία δηλαδή. Ναι, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως. 3, 5, 7 χρόνια αναλόγως τα υλικά. Mm-hmm. Τα οποία πολλοί συνάδελφοι εν μέσω κρίσης, οικονομικής περισσότερο, καλούνται να τα πάρουν, να τα αγοράσουν με ίδια έξοδα.